σήμερα από την τελευταία παράδοση που έζησε η κυρία Κούζα σε περίπτωση που οδηγηθούμε στο πιο άσχημο σενάριο, τι γίνεται σε ό,τι αφορά από την πλευρά του νοσοκομείου. Και όχι μόνο για το νοσοκομείο του δικό μας, αλλά για όλα τα νοσοκομεία της χώρας, υπάρχει ψηφιακό σχέδιο ακόμα που φτάνει στο βαθμό της νοσοκομείας τέτοιων περιστατικών. Το είπα και λίγο πριν. Το νοσοκομείο Καλαμάτας αυτή τη στιγμή δεν είναι νοσοκομείο αναφοράς. Δηλαδή αυτό που μπορεί να φτάνει τα όρια του στο συγκεκριμένο θέμα είναι να κρατήσει το περιστατικό μέχρι και την επιβεβαίωση ή μη της νόσου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διακομιστεί σε νοσοκομείο αναφοράς που για την Πελοπόννησο το νοσοκομείο αναφοράς έχει οριστεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρήλου. Αυτό όμως δεν αποκλείει κάθε στιγμή να μετατραπεί ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου και εκεί, έχει δει η κυρία Κούζα να το λέει, εκεί λοιπόν γεννιέται το ερώτημα, είμαστε έτοιμοι ως νοσοκομείο να ανταποκριθούμε σε μια τέτοια περίπτωση. Σαφέστατα και όπως προβλέπεται το φυσιακό μας σχέδιο, έχει γίνει η πρόβληψη από το ένα στάδιο να μεταφερθούμε στο άλλο, να είμαστε λοιπόν σε θέση να κάνουμε και νοσηλεία. Αυτό είναι το ένα όσον αφορά την εμέρεια που μιλάμε. Όσον αφορά τώρα τα ίδια τοπικής προστασίας, ειδικά για το για τα δύο που είπατε, κυρία Κούσα, για το οξυγόνο. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, το νοσοκομείο είναι παραγωγός, αυτοπαραγωγός οξυγόνου ιατρικής χρήσης. Εκεί δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Ναι, είναι σημαντικό και το επισήμανα και πριν για τα υπόλοιπα ίδια τοπικής προστασίας. Επάρκεια υπάρχει, αλλά η πορεία των πραγμάτων μας οδηγεί και το διαπιστώνουμε καθημερινά. Την έβρεση πηγών προμήθειας τέτοιων ειδών ατομικής προστασίας. Πέρα από την εσκροκέντρα, δεν το συζητάμε αυτό. Όλες οι μεγάλες εταιρείες, πρέπει να σας πω, που προμηθεύουν νοσοκομεία, αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα προμήθειας αυτών των ειδών. Λοιπόν, και ένα τρίτο που θέλω να σημειώσω, που δεν εμπλέκομαι άμεσα το νοσοκομείο Καλαμάτας, αλλά έχω την πληροφόρηση που αφορά περισσότερα τα κέντρα υγείας όσον αφορά τα ίδια τοπικής προστασίας. Ξέρω ότι ολοκληρώνεται ένας κεντρικός διαγωνισμός από την έκτη κοινωνική περιφέρεια, το οποίο, όπως είναι γνωστό, έχει στην αρμοδιότητά του τα κέντρα υγείας. Κατά συνέπεια, θέλω να πιστεύω ότι εντός των ημερών θα λυθεί το θέμα εφοδιασμού ειδών των μήκων σας για τα κέντρα υγείας. Ευχαριστώ πολύ.